Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, κύριε Ιωαννίδη. Συγγνώμη που διακόπτω. Η Ακρόπολη ξεκίνησε, ο Παρθενός δηλαδή, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 348 π.Χ. και τα εγγένεια έγινε το 438 π.Χ. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Άρα για, την, ναι, για τον Παρθενώνα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Το μετρό Θεσσαλονίκης λίγο παραπάνω. Τώρα. Ναι, όχι λίγο παραπάνω. Για το παράλληλο μέτωπο που μας έλεγε ο κύριος Μπίλιας και το οποίο θα αρχίζει από τα όρια του Δήμου Δέλτα. Ναι. Γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα. Καλοχώρη. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια βλέπεις? Εγώ, όπως το βλέπω, 10 με 15 χρόνια για τις μελέτες. Για πλάκα. Για τις μελέτες. Για πλάκα. Για τις μελέτες. Και ειδικά εκεί δυτικά που τα, ναι, πράγματα είναι πιο δύσκολα ακόμα. Κύριε Δήμαρχε, καλή τι γίνεται? Καλή σας ημέρα, Χρυσός Ανέστη. Με τις οριμάνσεις των έργων μιλούσαμε με τον κύριο Μπίλη. Καλυθός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς, στο σταθμό σας, που με φιλοξενεί και ενημερώνει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα, και σε όλους τους ακροατές σας. Έτσι, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά κι εσείς. Μείνατε σπίτι. Υπάκουσαν οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα τις νουθεσίες, τις εντολές του... Τη νέα τρόικα εσωτερικό. Σε απόλυτο βαθμό, σε απόλυτο βαθμό νομίζω, και οι ενδείξεις που έχουμε αλλά και οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή είναι θετικό και παρήγορο, και αυτό μας ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας ότι θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει μετά από το χθεσινό θόρυβο που προκλήθηκε στο Κρανίδι με την δομή εκεί των προσφύγων, όπου 150 άνθρωποι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό και γίνονται και χνηλατήσεις να δουν πόσοι άλλοι εκεί στον ευρύτερο οικισμό έχουν νοσήσει από αυτό. Εσείς έχετε έναν οικισμό, έχετε μια δομή προσφύγων στα Διαβατά, η οποία φιλοξενεί 1.000 ανθρώπους, και επειδή έχουμε γνωστούς οι οποίοι ζουν στην περιοχή, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Μπορούμε να τους καθησυχάσουμε ότι και οι έλεγχοι γίνονται και ο κόσμος έχει πειθαρχεί και υπάρχουν και υγειονομικές υπηρεσίες οι οποίες προσέχουν εκεί την δομή? Να σας πω, η ανησυχία δεν είναι μόνο του κόσμου, είναι περισσότερο και σε εμάς στην Δημοτική Αρχή. Είμαστε ένας Δήμος που έχουμε αυτή τη δομή μέσα στα διοικητικά μας όρια, όπως και τον οικισμό της Αγίας Σοφίας, που καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι και είναι υπερπληθυσμιακά φορτωμένες αυτές οι περιοχές, τότε ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι πολύ μεγαλύτερος. Τώρα, συγκεκριμένα για το Αναγνωστοπούλου, τα πράγματα είναι καλά μέχρι στιγμής. Σε ό,τι αφορά δεν έχει εμφανιστεί κάποιο κρούσμα. Έχουμε τα μάτια 14, γίνονται οι ενέργειες. Έχουμε ζητήσει και περισσότερες ενέργειες από αυτές αυτή τη στιγμή, οι οποίες λειτουργούν και οι οποίες διεξάγονται εκεί πέρα. Να σας πω όμως, να σας δώσω μια περιγραφή, ότι η δομή αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περισσότερους από όσους έχουν τη δυνατότητα να στεγαστούν στο εσωτερικό της. Είναι 1.000 ή παραπάνω? Υπάρχουν 1.000 και πλέον, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι. Είναι ανοιχτή δομή, κυρίως είναι οικογένειες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στη δομή και φιλοξενούνται σε σκηνές περίπου 300 και πλέον πρόσφυγες, οι οποίοι ως επιτοπλίστων κατά 90% είναι άνδρες. Άρα δηλαδή ο χαρακτήρας της δομής παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτοί εδώ ενδεχομένως να έχουν περάσει τα σύνορα το τελευταίο δίμηνο, αλλά και αρκετοί μπορεί να είναι από τους πρόσφυγες οι οποίοι ήταν σε άλλες περιοχές, και το τελευταίο διάστημα πήγανε στη δομή ώστε να βρουν φαγητό, να το πω έτσι, σύντηση περισσότερο. Αυτοί φιλοξενούνται σε σκηνές. Με αυτούς υπάρχει θέμα. Ναι, μεν το ιατρικό προσωπικό, όταν υπάρχει περιστατικό κάποιες ασθένειάς τους εξυπηρετεί, αλλά δεν έχουν ιατρικό φάκελο. Έχω ζητήσει δύο πράγματα εγώ και φυσικά η ίδια η δομή. Πρώτον, να έρθει εξοπλισμός, δηλαδή μέσα ατομικής προστασίας στους γιατρούς, τους υφιστάμενους που λειτουργούν μέσα στη δομή, ώστε να προβούν στις απαραίτητες εξετάσεις, ή να έρθει κλιμάκιο από τον ΕΟΔΗ, ώστε να υπάρχει ιατρικός φάκελος σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Υπάρχει μια υπόσχεση ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα άμεσα θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να... Αν επιτρέπετε, αυτή... πού απευθυνθήκατε, πού κάνετε το έτοιμά σας, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί κυρίως, ναι, κυρίως τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται από εκεί πέρα, για τους γιατρούς οι οποίοι είναι μέσα στην δομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, έχουν περιοριστεί οι έξοδοι τους στο τελευταίο διάστημα,
υπακούν και αυτοί και πρέπει να υπακούν στον έλεγχο που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Άρα για να βγουν από τη δομή πρέπει να στείλουν τα απαραίτητα SMS. Γίνονται ενημερώσεις ό,τι αφορά μέσα από τα μεγάφωνα με μηνύματα και τα λοιπά μέσα στις δομείς. Υπάρχουν, και αυτό είναι θετικό, το τελευταίο διάστημα δύο περιπολικά, οπότε ελέγχουν την κίνηση περιμετρικά, να το πω έτσι, του Αναγνωστοπούλου. Έχω μια εικόνα και μια εκτίμηση ότι καθημερινά δεν ξεπερνούν στους 70-80 αυτοί που βγαίνουν οι πρόσφυγες μέσω SMS για κάποιες ανάγκες τους προσωπικές. Θεωρώ όμως ότι όλο αυτό εδώ θα πρέπει να ήταν ακόμη πιο σφιχτό και ελεγχόμενο, παρόλο που σας λέω γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από την πλευρά τουλάχιστον της πολιτείας, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, και όταν λέω τελευταίο διάστημα εννοώ το τελευταίο δεκαήμερο. Παρόλα αυτά όμως, εμείς έχουμε προβεί και στις απαραίτητες ενέργειες ό,τι αφορά απολυμάσεις, σε ό,τι αφορά υλικό, παρόλο που είναι και δυσέβρετο ήταν αυτές τις μέρες, ενώ αντισηπτικά και τα λοιπά, τα οποία είναι απαραίτητα μέσα στη δομή. Στους πρόσφυγους μετανάστες έχουν δοθεί αντισηπτικά, μάσκες, γάντια? Μέσα από την δυνατότητα που έχω των προμηθειών που κάνω, παραχωρώ και σε αυτούς κάποια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι όλα αυτά είναι πολύ περιορισμένα. Θα έπρεπε να τους έχουν δοθεί πολύ περισσότερα από την πλευρά της πολιτείας. Μάλιστα. Με τον οικισμό Αγία Σοφία τι γίνεται? Στον οικισμό είναι μια κατάσταση και εκεί πέρα που έχουμε την ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα. Γίνονται όλα αυτά τα απαραίτητα και πλέον από αυτό που έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου, εν ώψη του Ιού να γίνουν. Δηλαδή οι απολυμάσεις, εκεί πέρα έχουν χορηγηθεί και αντισηπτικά υλικά. Τρέχει και μια παραγγελία για νερά που χρειάζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Γίνονται διανομές τροφίμων. Τους ενημερώνουμε με μηνύματα και σε αυτό βοηθάνε και η Επιτροπή των Οικιστών που υπάρχει εκεί πέρα μέσα, ώστε να τηρούν τα μέτρα τα οποία ανισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες και για όλους τους ανθρώπους της περιοχής μας, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο συνήθειάς τους και να εναρμονιστούν με το ό,τι ισχύει για όλους τους υπολείπους που μένουμε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κρούσμα, δεν υπάρχει σύμπτωμα. Αυτό μας καθησυχάζει σε ένα βαθμό, αυτό μας ικανοποιεί σε ένα βαθμό, αλλά δεν μας καθησυχάζει σε ό,τι αφορά την προσοχή και την φροντίδα που πρέπει να έχουμε απέναντι στους ανθρώπους. Είμαστε μια περιοχή που έχουμε ιδιαίτερα θέματα και είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ό,τι αφορά. Μέχρι στιγμής το αντιμετωπίζουμε θετικά, νομίζω. Και μακάρι έτσι να πάει. Αυτό θέλουμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Απλά ακριβώς είναι μια περιοχή που είναι συγκεντρωμένες πολλές, ας το πούμε έτσι, ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και απαιτείται, νομίζω, διαρκής επαγρύπνηση. Αυτό ακριβώς, και να σας πω, είναι υπερφορτωμένη η χώρη αυτή εδώ. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον οικισμό Αγία Σοφία στο Ρωμά, αυτός ο οικισμός, το έχω τονίσει επανειλημμένα, είναι για να φιλοξενεί περίπου 240 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπολαπλάσιος πληθυσμός μέσα στην δομή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει θέμα υγειονομικό και εκτός της πανδημίας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Πάντα υπάρχει ένα θέμα στον οικισμό σε ό,τι αφορά την υπερφόρτωση, τον υπερπληθυσμό ο οποίος διαμένει εκεί πέρα μέσα. Εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή τις διαμορφώσεις, αποκομιδή μπαζών που ήταν περιμετρικά του χώρου, όλο αυτό που τους τελευταίους μήνες βασάνιζε και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν στην περιοχή, αλλά και να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες διαμονής τους. Είναι όμως αντικειμενικά δύσκολο να γίνει αυτό εδώ, λόγω του μεγάλου πληθυσμού που μένει σε αυτήν την περιοχή. Αυτό είναι θέμα πλέον πολιτικής απόφασης και νομίζω την επόμενη μέρα του Ιού πρέπει να μπει στο τραπέζι της πολιτείας σε ό,τι αφορά την λειτουργία του οικισμού της Αγίας Σοφίας. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, συνεχώς θα εγκυμονούν προβλήματα. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Τώρα το κάμπ στο Αναγνωστόπουλου, ποιος το τρέχει, ο ΔΟΜ, ή πλέον εγκαταστάθηκε, μας είχαν πει ότι θα εγκατασταθούν, θα έρθουν στην διαχείριση της κυβέρνησης, της πολιτείας, και θα υπάρξουν διοικητές τοποθετημένοι από την πολιτεία. Ακόμα ο ΔΟΜ κάνει κουμάντο? Έχει ανοίξει διαδικασία τοποθέτησης διοικητών. Δεν ξέρω πώς θα το τρέξει το αρμόδιο Υπουργείο.
τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα που έχουν. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της τοποθέτησης διοικητού. Σήμερα η δομή λειτουργεί με επικεφαλής την προϊσταμένη και με το προσωπικό το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί για την καθαριότητα και το ιατρικό δυναμικό το οποίο υπάρχει μέσα στην δομή. Ναι, και αυτό είναι από ΜΚΟ ή είναι κρατική φορείς? Όχι, όχι, όχι. Είναι και μέσω των προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κρατική φορείς και μέσα από ΜΚΟ. Είναι ένας συνδυασμός. Αυτό όμως το οποίο προέχει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο εσωτερικό, οι εργαζόμενοι, δίνουν αυτή τη στιγμή μια μάχη και αυτοί με αντίξωες συνθήκες λόγω, σας είπα, αντικειμενικού προβλήματος. Δηλαδή είναι αυτοί οι νέοι ήρωες του νέου πολέμου, να το πω, που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι βέβαιο τώρα όταν είσαι με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Προφανώς τα 8 μήνα αυτά που δίνανε και είσαι εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πρέπει να λυθούν προβλήματα. Πρέπει να λυθούν προβλήματα και εγώ νομίζω και το έχω και θα το ξαναπώ ότι ο ρόλος των ΜΚΟ έχει ολοκληρωθεί νομίζω στην χώρα. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μεταναστευτικό ως εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες, γνωρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα και να μην είναι εργαζόμενοι νέοι άνθρωποι φυσικά, φιλότιμοι που έρχονται από τις άλλες χώρες και μέχρι να γνωρίσουν τις ιδιομορφίες μιας περιοχής και τις ιδιομορφία των δομών που υπάρχει, μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιων μηνών φεύγουν και έρχονται άλλοι. Αυτό εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν δημιουργεί συνέπεια, δεν δημιουργεί την απαιτούμενη εμπέδωση εμπιστοσύνης. Έτσι ακριβώς, και προφανώς δεν έχει και τη λειτουργικότητα. Και τη μεγαλύτερη ευθύνη, να το πω, και το μεγαλύτερο καθήκον το επομίζονται οι υπόλοιποι που είναι εργαζόμενοι εδώ πέρα μέσα. Μάλιστα. Με τους μεδιοκαλλιεργητές, είχαμε ακούσει ότι. Με τους μεδιοκαλλιεργητές της Χαλάστρας. Ναι. Είχαμε ακούσει ότι τώρα θα αντιμετώπιζαν προβλήματα γιατί έκλεισαν οι αγορές και αυτοί οι άνθρωποι τέτοια εποχή ήταν εξαγωγικοί, έκαναν εξαγωγές. Και θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Έτσι είχαμε ακούσει από τον κύριο Κανάκα, νομίζω το είχαμε ακούσει αυτό στο άλλο. Ναι, ισχύει αυτό εδώ. Έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των προβληματισμών, σκέφτεστε να προτείνετε κάποια μέτρα και για αυτούς σε κάποιους φορείς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι τώρα πλήττονται. Πλήττονται. Αυτό είναι γενικότερο στην διατροφική αλυσίδα και στις εξαγωγές. Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Θεωρώ υπάρχει ένας φάκελος ετοιμάτων. Νομίζω ότι σύντομα θα δοθούν λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί εκτιμώ ότι είναι υπερβολικό αυτό το μέτρο της μη δυνατότητας εξαγωγής των προϊόντων. Μάλιστα, βέβαια. Θα διαλύσει την οικονομία της περιοχής. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φιλοξενούμε και 1.300 επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε. Έχουμε και, και το κομμάτι της μεταποίησης της βιομηχανικής δραστηριότητας και της εμπορικής επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν 1.350 επιχειρήσεις, παράγουμε ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ στην χώρα μέσα από αντίξωες συνθήκες, γιατί πολλές, το είπατε προηγουμένως στην αναφορά σας που κάνατε για το παραλιακό μέτωπο και για την περιοχή Καλοχωρίου, εκεί πέρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση των μονάδων αυτών, γιατί λείπουν τα χωροταξικά και ρημοτομικά σχέδια, άρα κάνουμε παρεμβάσεις, να το πω έτσι, ad hoc, για να σβήσουμε, να το πω, τη φωτιά από τις πλημμύρες και από άλλα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Έχουμε το τεράστιο αγροτικό κομμάτι που είναι στην περιοχή της Χαλάστρας και του Αξιού, κυρίως ό,τι αφορά την καλλιέργεια των οριζόνων και του ακριβώς κατά κύριο λόγο, που είναι το 80% της παραγωγής της χώρας. Άρα είμαστε ένας παραγωγικός δήμος, κατεξοχή να το πω, και δήμος ο οποίος πέρα από τους 50.000 μόνιμους δημότες που έχουμε εδώ πέρα καθημερινώς επισκέπτονται την περιοχή μας είτε ως προμηθευτές είτε ως εργαζόμενοι είτε ως πελάτες σχεδόν 100.000 πολίτες. Άρα αυτό μας δημιουργεί τεράστιο θέμα στην έλλειψη υποδομών και κυκλοφοριακών εδών που υπάρχει. Αυτό εγώ ζητώ επιμόνως, να το πω, από την πολιτεία, ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό, κυρίως για τη δυτική πλευρά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και ο Δήμος που κατεξοχήν είμαστε το οργανικό στοιχείο της δυτικής πλευράς. Και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε θεατές και ουραγοί σε αυτή την πορεία όπως για δεκαετίες εξελίσσεται. Άρα να μπούμε, να το πω, στο συνολικό σχεδιασμό
και αυτή η πολύπαθη δυτική πλευρά και με αφορμή το παραλιακό μέτωπο που αναφέρατε, το οποίο όπως σωστά είπατε οι μελέτες θα κρατήσουν πάρα πολλά χρόνια, άρα θα πρέπει να γίνουν όμως άμεσες παρεμβάσεις, τουλάχιστον σε αντιπλημμυρικό και κυκλοφοριακό επίπεδο, για να ανάσταση και στην παραγωγή και στους κατοίκους. Μάλιστα. Για να δούμε. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια, βέβαια, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Εμείς διαμορφώνουμε σχέδια ανάπτυξης της περιοχής και ανακούφισης κατά κύριο λόγο, όπως και θέματα πολιτικής προστασίας, τα οποία είναι υψηλά στην ατζέντα. Το κατανοείτε αυτό εδώ. Και από τα παράπονα που και εσείς συλλέγετε από τους δημότες και από τους επιχειρηματίες της περιοχής, και εγώ καθημερινά είμαι δέκτης αυτών των παραπώνων, χωρίς να έχω και την μέγιστη ευθύνη και αρμοδιότητα για να ανταποκριθώ και με τα μέσα που πάντα τα παράπονα πάνε στο Δήμαρχο τώρα, κύριε Ιωαννίδη. Τα ξέρετε αυτά πώς είναι. Ο Δήμαρχος τα ακούει πρώτος. Υπάρχει και στην Ελλάδα αυτή η φοβερή αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρει κανείς τι ανήκει πού. Και ποιος έχει την ευθύνη γιατί. Η περιφέρεια, το Υπουργείο, ο Δήμος, κανείς δεν ξέρει τι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τα ξέρετε. Υπάρχει συνεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και υπάρχει μια πολυνομία. Στην οποία είναι δύσκολο. Η οποία πολυνομία οδηγεί σε αμφισημεία. Μα είναι βέβαιο ότι στο τέλος της τετραετίας, όποιος πολιτικός αντίπαλος του κυρίου Ιωαννίδη σε εκλογές θα τον πει: εσύ έφερες τους πρόσφυγες εδώ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω από τώρα. Αυτά έτσι είναι. Ποιος θέλει για το ΚΑΜΠ, ο Δήμαρχος. Ποιος θέλει γι' αυτό, ο Δήμαρχος. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά αισθήματα, μην ξεχνάς τους δρόμους. Έχω άδικο, κύριε Δήμαρχε. Αυτό ακριβώς, όταν σας είπα για τα φαινόμενα, πέρα από αυτή τη διαπίστωση που κάνατε την πρώτη, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες που καταλογίζει ο πολίτης, υπάρχει το ουσιαστικό θέμα για τους δρόμους. Γιατί υπάρχουν τεράστια τεράστια προβλήματα. Εδώ το κατηγόρησαν τον Δήμαρχο γιατί είχε, λέει, φωτογραφήθηκε με έναν δήμαρχο από την Τουρκία. Το βλέπα κάπου σε κάτι sites. Δεν καταλαβαίνω το αδερφό. Δηλαδή, βλέπει αυτό που τον αναπαύει, δηλαδή, να το πω εγώ. Πιστεύει, πειράζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο καλοχώρι, έχουν επιχειρήσεις και δεν μπορούν να φτάσουν στα φορτηγά τους. Κατεστραμμένοι δρόμοι. Εκεί, γιατί δεν έχουν δρόμους. Και ρωτάνε ποιος πρέπει να το φτιάξει και λέει: μια περιφέρεια, ο Δήμος. Να σας πω λίγο γι' αυτό. Έχω κάνει εγώ τις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις, όσες μπορούσα να κάνω, έτσι. Σε μια περιοχή που λείπει το χωροταξικό και το ρημοτιμικό. Πρέπει το γνωρίζουν έτσι ακριβώς το σχέδιο. Εκεί η περιοχή δομήθηκε μέσα από μεταποιητικές μονάδες και κυρίως μονάδες logistic, γιατί ήταν εγκύτερα στο λιμάνι του Καλοχωρίου. Κατανοητό και απόλυτα σαφές, ας πούμε, και εύλογο αυτό εδώ που έγινε. Το θέμα είναι ότι έλειπε ο σχεδιασμός. Άρα οι επιχειρήσεις αυτές εγκαταστάθηκαν και ναι μεν υπάρχουν χαρακτηρισμένες χρήσεις γης, δεν υπάρχουν όμως τα ρημοτομικά για να υποστηρίξουν αυτή την εγκατάσταση των εταιριών. Έτσι. Άρα λοιπόν οι δρόμοι οι οποίοι υπάρχουν εκεί πέρα είναι αγροτικοί δρόμοι. Είναι το μέγεθός τους, να το πω, το πλάτος τους είναι 3 έως 6 μέτρα. Δέχονται βαριά φορτία από μεγάλα αυτοκίνητα νταλίκες οι οποίες εξυπηρετούν φυσικά το εμπορικό και μεταφορικό κομμάτι της χώρας. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται είναι ad hoc για να βουλώσουμε, να το πω, τρύπες και να τραβήξουμε νερά. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάτων. Οπότε ό,τι κάνουμε, δυστυχώς μετά από λίγο χρονικό διάστημα, εκπνέει και καταστρέφεται λόγω των αντικειμενικών συνθήκων. Άρα τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα? Πρέπει να γίνει λοιπόν το πολυπόθητο ρημοτομικό, ο ευρύτερος σχεδιασμός και να προχωρήσουμε στην επίλυση, να το πω, και στην εγκατάσταση και τη δημιουργία υποδομών. Αν δεν γίνουν αυτά, μονίμως θα υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή. Είναι μια άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση 450 επιχειρήσεων στην περιοχή. Καταλάβατε, ούτε κυκλοφοριακά μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από παράδρομους και αγροτικούς δρόμους αυτή η περιοχή. Και όλο αυτό είναι 4-5 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η περιοχή του Καλοχωρίου είναι στον αστικό ιστό. Και γι' αυτό εγώ ζητάω να ενταχθεί στο σχέδιο της αστικών αναπλάσεων. Όπως και το πολυπόθητο παράκτιο μέτωπο το οποίο το έχουμε μπροστά μας και εκεί σχεδιάζουμε πράγματα. Πιστεύω ότι επιτέλους τα φώτα, να το πω, της δημοσιότητας αλλά και τα φώτα του πολιτικού σχεδιασμού θα έρθουν και στη δυτική πλευρά. Κύριε Δήμαρχε, μια σοβαρή ερώτηση πριν κλείσουμε. Η καντίνα του Τζιοβάνι παραμένει στη στροφή του Καλοχωρίου ή έχει φύγει από εκεί? Υπάρχει, νομίζω, σε μερικές στιγμές.
Α. Το τελευταίο διάστημα δεν την βλέπω. Δεν την βλέπετε κι εσείς. Τώρα λόγω... Είναι απόλυτο αυτό, να ξέρεις, Σταύρο. Μιλάμε για το Μέρη Καντίνα. Κοιτάξτε, το καλοφόρι, αν θυμάστε λίγο οι μεγαλύτεροι, πριν από 10-15 χρόνια... Το νησί της Αφροδίτης, βέβαια. Ναι. Τα οποία... Το Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές, όλα αυτά. Τα οποία επισκέπτονταν πολλοί πολίτες, να το πω έτσι, και παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου καλές, εντούτοις όμως ήταν κοντά στην πόλη και δείχνανε αυτό το εναλλακτικό, να το πω, την εναλλακτική ομορφιά που υπάρχει στην περιοχή. Αυτήν εδώ την εναλλακτική ομορφιά λοιπόν που υπάρχει, το κάλος το οποίο φιλοξενούμε εδώ πέρα, μέσα από κάποια σχέδια τα οποία θα τα καταθέσω το επόμενο διάστημα, φιλοδοξούμε να τα κάνουμε μια συνολική παρέμβαση, ώστε να δώσουμε διέξοδο στον πολίτη της δυτικής πλευράς, και όταν μιλάω πολίτη της δυτικής πλευράς εννοώ από τη Λαγκαδά και δυτικότερα, να προσεγγίσει αυτό το παράκτιο μέτωπο και να μην ταλαιπωρείται, να το πω έτσι, και να μην ακριβοπληρώνει τη μετακίνησή του για να πάει να δει θάλασσα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Είναι δίπλα, το κομμάτι αυτό ήταν οργανικά συνδεδεμένο με τους κατοίκους της περιοχής και τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της άναρχης βιομηχανικής ανάπτυξης, χάθηκε, εγκαταλείφθηκε και φυσικά αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί. Αυτή την ανάπλαση λοιπόν ζητούμε. Αλλά για να γίνει η ανάπλαση και να χωροθετηθούν δραστηριότητες οι οποίες θα κάνουν το νεύμα στον πολίτη να τις επισκεφτεί, πρώτα θα πρέπει να λυθούν βασικές υποδομές. Το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε ούτε βασικές υποδομές στην περιοχή. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σε ευχόμαστε. Να είστε καλά και εσείς. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.